Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Καϊρού Βιβλιοθήκη, όπως ξέρετε. Ναι, ναι, θα πάω εκεί. Λοιπόν, μην τρομάξετε, δεν θα σας βγάλω λόγο. Θα τη γλιτώσετε, το μόνο που θέλω να σας πω. Λόγο θέλουμε. Ατύχησες, Γιώργο. Το μόνο που ζήτημα είναι ότι σε μία εποχή που οι δάσκαλοι σε όλες τις βαθμίδες από τον νηπιαγωγείο ως το πανεπιστήμιο αντιμετωπίζουν φοβερά προβλήματα. Δεν είναι τα πράγματα εύκολα για όποιον διδάσκει. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, γίνονται τα προβλήματα μεγαλύτερα και δυσκολότερα. Έχουν να αντιμετωπίσουν βία, έχουν να αντιμετωπίσουν κακούς τρόπους και έχουν να αντιμετωπίσουν και κάτι άλλο που παλιότεροι δάσκαλοι δεν είχαν να το αντιμετωπίσουν. Την ανομοιογένεια των παιδιών, δηλαδή άνθρωποι που είναι από άλλο κράτος, από άλλη φιλία, μπορούμε να πούμε, από άλλη θρησκεία. Και όλα αυτά τα πράγματα οι δάσκαλοι είναι υποχρεωμένοι να βρουν μια ισορροπία. Αυτή η ισορροπία πρέπει να είναι πολύ δύσκολη, υποθέτω. Γιατί πρέπει να μην αδικηθεί αυτός που είναι ταλαντούχος και πάει ιδιαίτερα μπροστά. Και συγχρόνως όμως δεν πρέπει να δοθεί και ένα χέρι βοήθειας σε αυτόν που υστερεί, να πλησιάσει όσο γίνεται αυτόν που είναι απάνω. Αυτά όλα οι δάσκαλοι θα σας τα πούνε μόνοι τους. Η βιβλιοθήκη αυτή την ώρα, ένα φόρο τιμής σε αυτούς τους δασκάλους που βρίσκουν το κουράγιο και την ώρα να αγαπήσουν τον τόπο, να τον δουν με τα μάτια τα δικά τους των καλλιτεχνών. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε μέσα, να τους κάνουμε ερωτήσεις και να θαυμάζουμε με τι ευαισθησία και με τι αγάπη είδαν πράγματα και μας ανοίγουν τα μάτια να τα δούμε κι εμείς ακόμα πιο ζεστά, γιατί όλοι μας αγαπάμε αυτόν τον τόπο και για όλους μας κάτι λένε αυτά τα τοπία. Ευχαριστώ πολύ, περάστε, δεν θα σας πω άλλα. Συμμετέχουμε 9 έργα, είναι όλα φτιαγμένα ειδικά για την έκθεση του τελευταίου χρόνου και τα περισσότερα απεικονίζουν ανδριώτικα αλόνια, γιατί με ενδιαφέρει η έλλειψη και ο κύκλος στο τοπίο σαν σχήμα, ακριλικά και μελάνια. Είναι πολύ σοβαρό. Δεν ξέρει πόσα έργα συμμετέχει. Είμαι με 6 έργα και η θεματολογία είναι από τα σπίτια στον Πισκοπιό. Το σπίτι του παππού και το σπίτι της γιαγιάς. Λοιπόν, είναι 12 έργα. Είναι θέματα από την Άντρο. Ουσιαστικά φαίνονται κομμάτια της ιστορίας, κομμάτια του χρόνου και κομμάτια του χώρου. Κάποιας άλλης εποχής. Είναι δύο άξονες. Το ένα είναι τα δύο μέρη στα οποία οι οικισμοί είναι πολύ κοντά στη θάλασσα, οι δυνητίες της Άντρου θα έλεγα, ο Όρμος, ο παλιός και το παλιό παραπόρτι και τα άλλα είναι αγριότοποι σε μέρη μακρινά και δυσπρόσιτα, αλλά ανώθευτα ακόμα. Thank you.